σίγουρα η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει περάσει σε νέα επίπεδα την δικιά της αντιπαράθεση με την Ελλάδα και προσπαθεί να χτυπήσει στο κυριότερο σημείο τον Έλληνα, δηλαδή στο φρόνημα. Η Τουρκία ακολουθεί μια πολιτική πολύ επικίνδυνη και πολύ ολισθηρή, θα πρέπει να το καταλάβουμε, διότι εάν νομίζει και εάν θεωρεί ότι ο ελληνικός λαός με αυτό το πράγμα που κάνει κάμπτεται, τότε καταλαβαίνετε, όποιος γνωρίζει βασικά της ελληνικής ιστορίας, καταλαβαίνετε ότι θα τον οδηγήσει τον ελληνικό λαό στην αντίθετη κατεύθυνση. Και ακόμα αυτοί και οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι εντάξει ο χαδερφέ δεν τρέχει τίποτα ή πρέπει να συνεννοηθούμε με την Τουρκία με έναν τρόπο με τον οποίο πάση θυσία θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε ζήτημα συγκρουσιακό, αλλάζουν γνώμη, διότι αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι η τουρκική πολιτική ηγεσία το μόνο που κάνει είναι να παίρνει εχμαλό τους και να τους παζαρεύει για τους δικούς της σκοπούς. Δεν θα υπενθυμίσω μόνο την γνωστή ιστορία του Γερμανού διηγητής καταγωγής δημοσιογράφου, ο οποίος απελευθερώθηκε μετά από ένα χρόνο και κατόπιν πολλών υπόγειων διαπραγματεύσεων και παζαριών μεταξύ της Άγκυρας με το Βερολίνο. Υπάρχουν υπόνοιες ότι η Γερμανία επί της ουσίας πραγματικά εξαγόρασε την ελευθερία του Γερμανού υπηκόου της και πολίτη της με κάποια ας πούμε στρατιωτικού τύπου συνεργασία σε τεχνολογικό επίπεδο με την Τουρκία. Θα υπενθυμίσω ότι βρίσκεται στα χέρια του κυρίου Ερντογάν, για παράδειγμα, ένας Αμερικανός ιερωμένος, πάστορας, τον οποίο ο κύριος Ερντογάν, προσέξτε, κύριε Σαχίνη, έχει πει δημοσίως ότι θα πάρετε ένα πάστορα για έναν πάστορα. Δηλαδή τι έχει πει στην αμερικανική πολιτική ηγεσία ο κύριος Ερντογάν, ότι θα σας απελευθερώσω τον ιερωμένο για να μου δώσετε έναν άλλον ιερωμένο ενώντας τον Γκουλέν. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική ή μάλλον να το πω διαφορετικά θα ήταν φυσιολογική το μεσαίωνα. Λοιπόν, όποιος θεωρεί ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε οτιδήποτε καλή τη πίστη και καλή τη θέληση με αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, είναι σίγουρα γελασμένος και θα το μετανιώσω πικρά. Όμως κύριε Φίλη, αν αυτό συνέβη με τη Γερμανία ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό δεν λέει κάτι και για την πορεία της ιστορίας των δύο Ελλήνων στρατιωτικών? Θέλω να πω, η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει με σπουδή και βιάση όπως επανόδου των δύο στρατιωτικών, ή εδώ είναι το λεπτό σημείο? Και το λέω διότι μαθαίνουμε τα κινητά τους παν στην Άγκυρα. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει αν έχουμε υβριδικό πόλεμο τι μπορεί να συμβεί με αυτά τα κινητά και τι προπαγάνδα μπορεί να στηθεί και πάει λέγοντας. Ακούστε, επαναλαμβάνω ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχω υπηρεσίες, οπότε τη γνωρίζω. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ δύσκολο να χαθείς, οπότε δεν παίρνω τις μετρητήσεις του τι λένε αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι και επιτρέψτε να πω τι λέει αυτή τη στιγμή και η ελληνική πλευρά. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Αν γι' αυτό, δεν θα σας πω το αντίθετο, αλλά θα σας πω σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ θολό το τοπίο. Θα σας πω επίσης τότε για ποιο λόγο κάνει ένορκη διοικητική έρευνα το ΓΕΘΑ έχει διατάξει από χθες. Και είναι σίγουρο ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ, επιτρέψτε να πω, διαβολική όσο να έχει συμβεί τώρα μετά από ό,τι έχει συμβεί σε γενικό επίπεδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οπότε το τι θα γίνει με τα κινητά θα το δούμε. Καλό θα είναι και ελπίζουμε να υπάρχει και Έλληνα και πρότυπο επί του μείου των ερευνών. Εν πάση περιπτώσει όλα μπορούν να διαλευκανθούν. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν η πραγματικότητα θα βγει στην επιφάνεια ή για άλλη μια φορά θα προσπαθήσουμε να κουκουλώσουμε πράγματα, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο μετά να τα διαχειριστείς. Κύριε Φίλη, θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ως εξής. Από προχθές πληροφορούμαστε πια ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, έχει διακόψει κάθε επαφή με τον ΑΚΑΡ, ο οποίος ΑΚΑΡ είχε δώσει το λόγο του ότι διευθετείται το θέμα και ξέρετε ότι μεταξύ στρατιωτικών αυτά είναι και θέμα αξιοπιστίας. Γενικώς συμμερίζεστε την άποψη ότι πρέπει να πάμε σε μια άλλη γραμμή πια, ειδικά με αφορμή αυτό το θέμα? Εγώ, επειδή επίσης δεν μασάω τα λόγια μου και το ξέρετε και γι' αυτό φαντάζομαι με τιμάτε πολύ συχνά, είμαι της θεώρησης και της θεωρίας που αναπτύχθηκε μετά τα Ίμια στην Ελλάδα, του ισοδύναμου τετελεσμένου και της ευέλικτης αποπόδοσης. Το κλείνω.
Το κρατώ. Όμως, ο υβριδικός πόλεμος για τον οποίο συμφωνήσαμε, που παίζει με την ψυχολογία, έχει αναπτυχθεί σε όλα τα πεδία. Σήμερα το πρωί το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακαλεί, άκουσον στην τάξη τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις δηλώσεις του στην Πιερία, ότι ιστορικά η χώρα ίσως να είχε και μεγαλύτερο εύρος γεωγραφικών συνόρων, ωστόσο αυτό της ετάχθη στη μοίρα, είπε να σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες, το δίκαιο και τα σύνορα ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά ταυτοχρόνως οι προκλήσεις έχουν αναβιβαστεί με την περίφημη ναύτεξ που αφορά το Καστελόριζο και την ανακοίνωση στρατιωτικών ασχήσεων στην καρδιά του Αιγαίου σε ένα διάστημα που περιλαμβάνει ακόμη και το Πάσχα. Όλα αυτά πού σας οδηγούν? Είναι πολύ απλό. Πρέπει να αντιδράσουμε. Αν δεν αντιδράσουμε θα κλείσουν με ναύτεξ και το λιμάνι του Πειραιά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το πού πάει η κατάσταση με την Τουρκία. Επίσης, επιτρέψτε μου πάλι να σας πω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι με την Τουρκία το ερώτημα δεν είναι το εάν, είναι το πότε. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε τι είναι. Το μόνο πράγμα που με απασχολεί αυτή τη στιγμή ως επιστήμονα είναι απλά το πότε, εάν συνεχίσουμε έτσι. Δεν υπάρχει εάν στο συγκεκριμένο θέμα με την Τουρκία, με την Τουρκία που έχουν πάρει τα πράγματα. Ναι, αλλά λοιπόν, θα σας πει, αν μου επιτρέπετε... Στο ερώτημα αυτό πρέπει να απαντήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα τι συμβεί σε 5 χρόνια στην ισορροπία δυνάμεων, να συνεχίσουμε έτσι. Τι είναι τώρα η ισορροπία δυνάμεων, αν είναι έτσι. Το ποιες είναι οι ισορροπίες, οι πολιτικές και οι συμμαχίες. Τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον, τι θα μπορούσε να συμβεί τώρα. Ακόμα και τα δημογραφικά. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία έχει οδηγήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μία τραπό στην οποία δεν υπάρχει το εάν, υπάρχει το πότε. Κύριε Φίλη, ο Έλληνας όμως ξέρετε ότι αγωνιά αυτή τη στιγμή και τουλάχιστον στις μεταξύ μας συζητήσεις το βασικό ερώτημα είναι «Μα πάμε για πόλεμο με την Τουρκία?» Δεν υπάρχει το εάν, υπάρχει το πότε για μένα. Υπάρχει το πότε. Θέλω λίγο να μείνουμε όμως στο Καστελόριζο. Θυμίζω ιστορικά ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται υφαλοκρηπίδα στο Καστελόριζο, δεν αμφισβητεί την ελληνικότητά του, λέει όμως ότι επικάθεται επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδος ναι, κυρίως ότι περιορίζει την ΑΟΣ της και τα δικαιώματά της. Άρα το συμπεριλαμβάνει στην ναύτεξ ως μη υπάρξει υφαλοκρηπίδας ή άλλων ενεργούμενων του Καστελορίζου. Σας ρωτώ αν πιστεύετε ότι πια βρισκόμαστε σε πλήρη εξέλιξη ενός σχεδιασμού που δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Έχει ξεκινήσει πριν 10-12 χρόνια να κατατίθεται επισήμως στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην ελληνική κυβέρνηση, επί Γεωργίου Παπανδρέου. Θυμίζω ότι υπήρχε νομικός στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που έψαχνε να βρει αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να βολέψουμε και κάποιες απαιτήσεις της Τουρκίας. Αυτά για την ιστορία. Λοιπόν, σήμερα πού είμαστε? Ακούστε, είμαι της άποψης ότι και εφόσον υπήρχε ένας γείτονας ο οποίος είχε καλή θέληση και καταλαβαίναμε ότι εν πάση περιπτώσει πραγματικά ήθελα να επιληθούν κάποια θέματα. Οι διαπραγματεύσεις πάντα είναι για τις διαπραγματεύσεις και τίποτα δεν είναι ανεπίλητο. Με τι εννοούμε αυτό? Πραγματικά το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα μάλλον του Καστελορίζου, mm-hmm. επικάθεται επί όλης της μακρασιατικής νοτίου ακτής επί της ουσίας της Τουρκίας, οπότε θα μπορούσαμε, το Διεθνές Δίκαιο σου δίνει όλα τα εργαλεία, να μπορέσεις να βρεις μια ωραία και σωστή λύση στην οποία ούτε εσύ θα χάνεις τα συμφέροντά σου και τα δικαιώματα, ούτε η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, θα ένιωθε στραγγαλισμένη ή οτιδήποτε. Όμως, και υπογραμμίζω το όμως, εδώ δεν μιλάμε για μια φυσιολογική κατάσταση. Εδώ μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις απέναντι όλων. Δηλαδή, πλέον δεν είναι θέμα της Ελλάδας. Είναι θέμα της Ελλάδας, είναι θέμα της Συρίας. Δεν θα προσαρτήσει εδάφη στη Συρία. Είναι ξεκάθαρο το που πάει ο κύριος Ερντογάν την υπόθεση εκεί πέρα. Είναι απέναντι στην Αρμενία. Η Αρμενία κύρωσε τη συνθήκη ειρήνης που είχε τη συμφωνία από το 2008 και μετά, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, και πέρασε στα ψηλά. Άρα, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να διαπραγματευτείς τίποτα με μια χώρα η οποία λειτουργεί υπό τη βάση του καταναγκασμού, υπό τη βάση αυτό που λέμε bullying, να το πω διαφορετικά, του χείρις του είδους και υπό τη βάση μιας αντίληψης των διεθνών σχέσεων 100% επί της ισχύων, το οποίο εν πάση περιπτώσει επιτρέπω να πω δεν κάνει και λάθος σε αυτό, εμείς κάνουμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει υπό
μια κατάσταση στην οποία και υπό μια οπτική γωνία με την οποία δεν υπάρχει κανένας άλλος στον πλανήτη παρά μόνο η Τουρκία. Και όλοι τις χρωστάνε και αυτή δεν χρωστάει τίποτα σε κανένα. Λοιπόν, με ένα τέτοιο γείτονα δεν μπορείς να κάνεις διαπραγμάτευση. Πώς να το πούμε διαφορετικά. Δεν γίνεται. Διότι δεν είναι καλή την πίστη και γνωρίζεις ότι άμα θα πας να του δώσεις οτιδήποτε, θα πάει να σαρπάξει όλα. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε στο Καστελόριζο και πλέον σε όλη τη γραμμή αντιπαράθεσης με την Τουρκία, ξεκινώντας από τα ρίζια Ορεστιάδας και από το Ορμένιο και από αυτή την περιοχή, φτάνοντας μέχρι το παραλίμνη της Κύπρου, θα πρέπει επιτέλους να αφυπνιστούμε και να καταλάβουμε ότι αν δεν δείξουμε αποφασιστικότητα, απλά δεν θα υπάρχουμε πολύ σύντομα. Η Κύπρος δεν θα υπάρχει ούτε καν ως πολιτική ανεξάρτητη οντότητα και η Ελλάδα θα έχει φιλανδοποιηθεί. Πείτε μου σας παρακαλώ, μιας και αναφερθήκατε στην Κύπρο, μαθαίνουμε ότι μια ναυτική αρμάδα των ΗΠΑ βρίσκεται πια στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε στο σημείο ακόμη και μιας θερμής αναμέτρησης Τουρκίας ΗΠΑ ή νομίζετε ότι δεν είναι έτσι η ανάγνωση? Αρχικώς αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσουμε, αυτά που έρχονται από την έξω μόλι είναι ερευνητικά σκάφη και δεν είναι σκάφη τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν εντόρυξη έρευνα. Κύριε Φίλη, επιτρέψτε μου λίγο. Επιτρέψτε είναι μου. Πολύ δύσκολο για την Τουρκία να εμπλακεί σε μια τέτοια αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Τα τρυπάνια, σύμφωνα με το σχεδιασμό της ExxonMobil, προβλέπεται να έρθουν το φθινόπωρο, δηλαδή νομίζω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο. Επί της ουσίας του ερωτήματος, δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση οι ΗΠΑ να έρθουν σε άμεση αντιπαράθεση με την Τουρκία στρατιωτική, υπό την έννοια και για το λόγο ότι ποτέ δεν θα θέλανε να παραδώσουν την Τουρκία προς τη Ρωσία. Το σίγουρο είναι ότι οι ΗΠΑ θα πράξουν ό,τι είναι δυνατόν, με ασύμμετρο τρόπο και με πλάγιο τρόπο, να υποστηρίξουν όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες κατά του κυρίου Ερντογάν καταβάλλονται και μετά βλέπουμε τι θα γίνει με την Τουρκία. Αισθάνεστε ότι το κλειδί για τη συμπεριφορά Ερντογάν μπορεί να το κρατάει η Ρωσία του Πούτιν? Στη συγκεκριμένη φάση και για συγκεκριμένα πράγματα, ναι. Νομίζω ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να συνομιλήσει μια βάση, δεν θα πω λογική, σε πάση περιπτώσει με μια βάση συνεννόησης, αν μπορούμε να το πούμε, με τον κύριο Ερντογάν, είναι ο κύριος Πούτιν, όχι για κανέναν άλλο λόγο, διότι ο κύριος Ερντογάν το χρειάζεται γιατί καταλαβαίνει πλέον ότι, επιτρέψτε μου να πω, ο κυριότερος εχθρός της Τουρκίας, ιστορικά, που γνωρίζει ιστορία, είναι πλέον ο κυριότερος συμμαχός του. Και εδώ είναι το ξύμορο και το ειρωνικό της κατάστασης. Και εδώ είναι επίσης ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η συμμαχία να κρατήσει για πάρα πολύ ή πέραν της περίοδου της έκρηξης πλήρους του ISIS από τη Συρία. Μετά θα αρχίσουν τα όργανα μεταξύ Ρώσων και Τούρκων για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής. Οπότε για την ώρα είναι με τον κύριο Πούτιν. Δεν νομίζω όμως ότι πρόκειται να κρατήσει για πάρα πολύ. Εκτός βέβαια και αν ο κύριος Ερντογάν έχει αποφασίσει να κάψει κάθε γέφυρα και να αποφασίσει πλέον να πάει, ας πούμε, για παράδειγμα την Τουρκία να την βγάλει από το ΝΑΤΟ και να την μεταφέρει στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Οπότε εκεί θα αλλάξουν, θα μιλήσουμε για άλλο, με άλλο τρόπο. Αλλά βέβαια θα δούμε τι θα γίνει. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν με ένα ερώτημα που κάνω προς έναν νέο επιστήμονα, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό αναλυτή με βαθιά γνώση. Αν θέλετε, είναι κατά τη γνώμη μου ένα ερώτημα που θα μπορούσε σε επίπεδο κοινής γνώμης να είναι από αυτά που σας τριμώχουν στο καναβάτσο. Εσείς είπατε ότι το ερώτημα δεν είναι αν θα έχουμε μία αναμέτρηση με την Τουρκία, αλλά το πότε. Το δικό μου ερώτημα με αφορμή το γεγονός των δύο στρατιωτικών είναι το εξής απλό. Κάνεις πόλεμο για δύο στρατιωτικούς που είναι κρατούμενοι στις στρατιωτικές φυλακές της Τουρκίας και αντιστρόφως, εάν η Τουρκία ζητά τον ουρανό μετάστρα διπλωματικά για να σου επιστρέψει τους δύο στρατιωτικούς, το δέχεσαι ή οδηγείσαι σε αναμέτρηση? Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Θα σας απαντήσω με αυτό που κάνανε στον Πελοποννησιακό πόλεμο οι Αθηναίοι, όταν ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης και νικήσανε σε ναυμαχία το σπαρτιατικό στόλο. Δεν ξεχάσαν οι στρατηγοί τους να φτάσουν τους νεκρούς τους και τους αφήσαν στους κάνουν στρατηγούς, όπως ορίζει η ιστορία,
ξέρει ότι τους εκτελέσανε. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι δεν αφήνεις εχμαλώ τους πίσω στην Τουρκία. Δεν αφήνεις εχμαλώ τους, είναι το κυριότερο, ο κυριότερος σκοπός μετά τον αντικειμενικό σκοπό, ας πούμε, των ειδικών δυνάμεων, οι οποίες εισέρχονται σε ξένο έδαφος, σε όλων των ειδικών δυνάμεων. Λοιπόν, πρώτον, δεν αφήνεις πίσω ανθρώπους. Δεύτερον, όπως σας είπα πριν, είμαι θειασότης στο δύναμο τετελεσμένου και της ευέλικτης ανταπόδοσης. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το συγκεκριμένο θέμα. Τρίτον, προφανώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν διαπραγματεύεσαι με κράτη, μάλλον δεν θα πω με κράτη, με πολιτικές ηγεσίες μαφίας, και είναι σίγουρο ότι δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως διαπραγματευτικό όπλο για εσύ να το χρησιμοποιήσεις και να δεχτείς να υποκύψεις σε συγκεκριμένα θέματα, διότι είναι ξεκάθαρο ότι οι ζωές όλων μας είναι σίγουρα πολύ πολύτιμες για τον καθένα μας, για τις οικογένειές μας. Επιτρέψτε όμως να πω ότι περάνω είναι η πατρίς, και αυτό αποδεικνύεται στον κόσμο που ζούμε. Πολλοί στην Ελλάδα δεν το έχουν καταλάβει, αλλά πάρα πολλά κράτη και πάρα πολλοί λαοί το καταλαβαίνουν για την πατρίδα τους. Θα το καταλάβουμε. Αυτό που ελπίζω είναι να μην το καταλάβουμε τον άσχημο τρόπο, και τότε θα κλαίμε γιατί θα είναι αργά. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους ανθρώπους μας, είμαι, επαναλαμβάνω για τέταρτη φορά σήμερα, υπέρ του ισοδύναμου τετελεσμένου και της ευέλικτης ανταπόδοσης.